Η στρατηγική για τα ματσαρίσματα που κάναμε ήταν ούτε του νηπιαγωγείου. Απλά μπήκανε μέσα όλοι, ξεκινήσανε εγώ θέλω αυτό, εγώ θέλω αυτό, εγώ θέλω αυτό. Θεωρώ ότι οι περισσότεροι το κάναν για τα στατιστικά και ως αποτέλεσμα όλο αυτό το εγώ, γιατί κοιτάμε το εγώ τώρα, είναι ατομικό το αγώνισμα, είχε ως αποτέλεσμα να μην κερδίσουμε και να μην φάμε. Σήμερα θα κερδίζαμε. Δεν μπορώ να πάρω μόνο ένα κάρτα. Τώρα είναι. Μαθαίνουμε και προχωράμε για το επόμενο. Εντάξει, και η νίκη καμιά, και η ήττα καμιά φορά. Ναι, ρε, είναι καλό. Είναι καλό. Καθόμαστε, συζητάμε. Βλέπουμε πού γίνονται λάθη. Παιδιά, αν νικήσουμε για άλλη μια φορά, θα γίνει είναι, πιο ανταγωνιστικό το κακό είναι να επαναλαμβάνετε το ίδιο λάθος. Το βάλαμε κάτω, το είπαμε το λάθος. Ναι. Τα πρώτα ματσαρίσματα λοιπόν γίνανε. Χαθήκανε κάποια φαινομενικά σίγουρα ματς, όπως είναι το δικό μου και της Δαλάκα. Αλλά δεν ήμασταν πίσω στο σκορ. Ήμασταν στο 6-6, οπότε στο 0-0 και θέλαμε μόνο 4 πόντους. Και εκείνη τη στιγμή ξεκίνησα εγώ να τους πω πρέπει οπωσδήποτε να βάλουμε μέσα τον Κρις και την Μαριαλένα. Είναι οι δύο χειρότεροι τους παίκτες. Πραγματικά, μάλιασε η γλώσσα μου, έβγαλα τη φωνή μου για να τους το πω αυτό το πράγμα, αλλά σήμερα είδα μία χουλαγωγία, είδα μία κατάσταση. Ήμασταν πραγματικά όπως είναι τα κοτοπουλάκια μέσα στα κοτέτσια, έτσι ήμασταν και εμείς. Ποιος θα φωνάξει πιο δυνατά, ποιος θα ακουστεί πιο δυνατά, ποιος θα πιανού η γνώμη θα περάσει και όχι το σωστό για την ομάδα, το σωστό για κάποιον ξεχωριστά. Είπαμε. Δεν χαλάμε ξανά τη συνταγή μας. Καμία. Δεν είναι η συνταγή το πρόβλημα. Το πώς ξεκίνησε και τι ξεκίνησε. Είναι που μιλάμε όλοι μαζί. Η επικοινωνία. Εγώ σηκώθηκα και έφυγα γιατί δεν μπορούσε αυτό το πράγμα. Εγώ νομίζω ότι είδαμε αν είναι, είναι όλοι να σηκωθούμε να πιάσουμε από μία γωνία, επειδή επικρατεί οχλαγωγία. Συμφωνείς ότι είχαμε αντιδράσει από την αρχή, γιατί άλλαξε. Πάλι συμβαίνει. Ήταν τόσο μεγάλη οχλαγωγία που δεν μπορώ να ρίξω ευθύνη σε κάποιον, γιατί μπορώ να βγάλω ευθύνες από κάποιους που δεν μιλήσαμε. Δηλαδή εγώ που προσπαθούσα να τους το μεταδώσω αυτό που δεν έγινε και χάσαμε, ο Σπύρος που ο άνθρωπος δεν μίλαγε, ο Μπάρτζης που προσπαθούσε να τους το εξηγήσει και δεν το καταλαβαίνανε, η Ασημίνα που προσπαθούσε να τους το εξηγήσει και δεν το καταλαβαίνανε, η Αφροδίτη που και αυτή προσπαθούσε να τους το εξηγήσει και δεν το καταλαβαίνανε. Με όποιον και να μίλαγες, σου έκανε επίθεση. Η Σταυρούλη θέλει να μπει οπωσδήποτε μέσα στα ματσαρίσματα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Έχουμε πει και τα προηγούμενα παιχνίδια τα έχουμε δει ότι όποιος χάνει, καλός ή κακός, πρέπει να κάνει ένα βήμα πίσω και να αφήνει αυτούς που κερδίζουν τα πρώτα ματσαρίσματα να παίζουν γιατί το έχουν βρει περισσότερο. Το να χάνω και να πω ότι ήταν καλύτερη, ναι. Το να χάνω και να μην έχουμε κάνει σωστά ματσαρίσματα, εγώ προσωπικά δεν το δέχομαι. Και στην τελική βγαίνω μετά τον αγώνα να πω κάτι που με ρώτησε ο παρουσιαστής, ο Λιανός. Και γυρνάει η Σταυρούλα και ο Μάριος ο Πρίαμος και μου λένε μην το ανοίξει τώρα. Ο Μάριος μου είπε τώρα να μην το ανοίξει το θέμα και η Σταυρούλα. Τώρα δεν είπαμε όλοι ρε παιδιά. Λέω ψέματα. Είπαμε όλοι να μην συζητήσουμε τα ματσαρίσματα. Ναι ή όχι. Ναι. Πέστε όλοι, ναι ή όχι. Ωραία. Όταν ρωτιέμαι, Μάρη, δεν μπορώ να μην απαντήσω σε κάτι που ρωτιέμαι. Δεν σε ρώτησε για τα ματσαρίσματα. Με ρώτησε γιατί είχα νεύρα. Τα νεύρα οφειλόντουσαν στο ματσάρισμα. Ναι. Συγγνώμη, παιδιά. Να μου βάλετε και ένα φήμωτρο μετά, να μην μιλάω, γιατί είμαι 23 χρονών και θέλετε όλοι εδώ πέρα, επειδή είστε 30 και 26 και, να πείτε τη γνώμη σας και 23 χρονών γνώμη δεν ακούγεται. Δεν γίνεται έτσι. Είπα τι με ενόχλησε, είπα ότι έχασα και ενώ ο στόχος, το παρατηρήσαμε κιόλας, ο στόχος όταν έφυγα από το ΠΑΣ έκανα ήδη ένα, όταν η Στέλλα έβαζε το τέταρτό της, αν μου δίνατε μία η οποία δεν είχε το στόχο, Μαριαλένα ας πούμε, εγώ προσωπικά θα τον είχα φέρει τον πόντο. Αλλά καίγομαι με τη Στέλλα και καλά κάνω και καίγομαι, γιατί καίγομαι για την ομάδα μου και δεν το μετανιώνω, αλλά να μην φτάσουμε σε σημεία να έρθω στο μελλοντικό συμβούλιο και να ψηφιστώ. Γιατί η ομάδα μου πράττει έτσι τώρα. Έπεσε στο τραπέζι να αναλάβω εγώ με το Στάθη τα ματσαρίσματα. Προς Θεού δεν είπαμε αυτό, ότι είμαστε απόλυτα, ότι κάνουμε την καλή δουλειά και αυτά. Σίγουρα αυτό που έχουμε πει έχει βγει και στα προηγούμενα παιχνίδια. Το όλο θέμα είναι να καθόμαστε κάτω κανονικά και να μιλάμε σαν άνθρωποι για το ποιο είναι το σωστό και το καλό και το συμφέρον για την ομάδα μας. Εγώ αν θυμάστε... και δύο άτομα
να μιλάνε εκείνα τα άτομα. Όταν εγώ σου το είχα πει αυτό πριν 15 μέρες, πες ήταν να με φάω. Πρόσεξε, τότε που μου το είχες πει. Εντάξει, ρε παιδιά, δεν πρέπει να χάσουμε για να το καταλάβουμε. Τώρα πριν 15 μέρες κερδίζαμε 7 επαφλά στα οποία. Γι' αυτό το είχα πει, Μάρια. Που θα κινούνται πάνω στη συνταγή της κυβέρνησης. Όχι, τότε όμως υπήρχε οκλαγωγία. Αυτό εγώ ότι κάποιο να αναλάβει τα ματσαρίσματα το είχα πει πριν 10 μέρες. Στα παιδιά. Εγώ λέω ας αναλάβει η Ασημίνα, αν συμφωνούν και οι υπόλοιποι, τα ματσαρίσματα. Και η Σταυρούλα ήταν η πρώτη που βγήκε και μου είπε όχι και δεν γίνεται και είμαστε η ομάδα και πρέπει να αποφασίσουμε όλοι. Και μου έρχεται σήμερα με την ουρά κάτω τα σκέλια και μου λέει όχι, πρέπει να τα αναλάβεις εσύ και ο Μπάρτζης. Εγώ δεν ήθελα να αναλάβω ποτέ τα ματσαρίσματα. Δεν θέλω να σηκώσω αυτό το βάρος. Εγώ ήθελα απλά να βγάλουμε έναν παίχτη τον οποίο τον πιστεύουμε όλοι, που όχι να βγάζει τα ματσαρίματα για να είναι υπεύθυνος και σε περίπτωση που χάσουμε να τον δείξουμε και να πούμε εσύ έκανες το λάθος και χάσαμε. Απλά να είναι ένας παίκτης ο οποίος εκείνη τη στιγμή θα είναι πιο ήρεμος και πιο ψύχρεμος και να τον εμπιστευτούμε. Πρέπει όμως να μπουν τα πράγματα σε μία τάξη. Πρέπει να προσδιορίσουμε δύο άτομα που θα κάνουν τα ματσαρίσματα, να μπαίνουν οι παίκτες που έχουν κερδίσει στον πρώτο γύρο και στο δεύτερο και να επιλέγουμε εύκολους πόντους στο δεύτερο γύρο. Στον πρώτο γύρο είμαι της άποψης να παίζουμε στα ίσα οι καλοί με τους καλούς. Δεν θέλω να κρυβόμαστε κιόλας, να δείχνουμε ότι φοβόμαστε ή ότι προσπαθούμε να κάποιοι να φτιάξουν τα στατιστικά τους ή το οτιδήποτε. Γιατί έτσι θα δίνουμε και την ευκαιρία στους πιο αδύναμους παίκτες να γίνονται λία των δυνατών παικτών. Είναι σαν να τους αφήνουμε στο περιθώριο, να μην μας νοιάζει αυτοί να θυσιαστούν, να χάσουν και να μην τους δίνουμε την ευκαιρία να βελτιωθούν με κάποιον ίσως παίκτη που είναι πιο πολύ στα μέτρα τους.